Προθεσμία λίγων ημερών έχουν εκατοντάδε χιλιάδε φορολογούμενοι που είναι υπόχρεοι καταβολή φόρου εισοδήματο, ένφια, δόσεων ρυθμίσεων και άλλων άμεσων φόρων. Μέχρι τι 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να τακτοποιήσουν τι υποχρεώσει του με την εφορία και να κάνουν τι αναγκαίε πληρωμέ. Οι Ευτυχώς. Έλληνες θεωρείτε ότι γενικά τα αφήνουν την τελευταία στιγμή ή προσπαθούν στην εκπνοή του χρόνου να τα έχουν τακτοποιήσει. Εντάξει, νομίζω είναι στην κουλτούρα μα να τα αφήνουμε την τελευταία στιγμή, όπω και στην κουλτούρα αυτών που έχουν βάλει τα όρια να τα παρατείνουν. Οπότε σίγουρα θα έχει καθυστέρηση, σίγουρα θα ακολουθήσουμε την καθυστέρηση και την τελευταία στιγμή θα είμαστε όλοι εντάξει. Μέχρι το τέλο του έτου θα πρέπει να πληρωθούν φόροι ύψου περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα ποσά τόσο του φόρου εισοδήματο φυσικών και νομικών προσώπων, όσο και του ένφια. Ο Έμφυα είναι μια δύσκολη περίπτωση που κρατάει καιρό. Εγώ προσπαθώ να είμαι τουλάχιστον μέσα στον χρόνο που πρέπει. Ε, ξέρω ότι είναι μέχρι το Φλεβάρι. Από εκεί και ύστερα, ο καθένας κανονίζει τα του οίκου του. 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να πληρώσουν το ποσό των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ήδη έχει καταβληθεί το μεγαλύτερο τμήμα του ένφια στι πρώτε 7 δόσει που έχουν πληρωθεί και απομένουν περί τα 600 εκατομμύρια ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου, που λύγει η περίοδο αποπληρωμή. Τέλη Δεκεμβρίου πρέπει να καταβληθεί η 8η δόση. Προσπαθούμε σιγά σιγά να ανταπεξέλθουμε και στι υποχρεώσει μα και σε όλα τα άλλα. Εποφελή για κατόχου οχημάτων είναι η παράταση στην καταβολή των τελών κυκλοφορία μέχρι το τέλο Φεβρουαρίου. Ευτυχώ, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ναι είναι διευκόλυνση γιατί έτσι έχουμε μάθει αυτονόητο νομίζω. ούτως ή άλλως. Το θεωρούσαμε αυτονόητο νομίζω. Είναι μια διευκόλυνση παρά στα τέλη κυκλοφορίας έστω. Σίγουρα. Σίγουρα γιατί όλος ο κόσμος κάπου ζορίζεται κάπου πρέπει να βάλει τα έξοδά του παύλα έσοδα σε μια τάξη οπότε ο καθένας διευκολύνεται. Από την άλλη, συνεχίζουν να τρέχουν και οι δόσει για το φόρο εισοδήματο φυσικών προσώπων. Το Δεκέμβριο θα πρέπει να καταβληθεί η έκτη δόση για όσου δεν επέλεξαν την εφάπαξ εξόφληση του ποσού για να κερδίσουν έκπτωση 3%, ενώ η τελευταία δόση θα πρέπει να καταβληθεί ω τα τέλη Φεβρουαρίου. Έω τα τέλη Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθούν και οι δόσει που αφορούν ρυθμίσει οφειλών, επιστροφή μέρου τη επιστρεπτέα προκαταβολή και άλλε φορολογικέ υποχρεώσει. Ε, τώρα, έτσι όπω πάνε τα πράγματα, αφήνει πολλά και κοιτάζεις πώς θα περιορίσεις τα πολλά έξοδα. Αλλιώς δεν, δεν βρίσεις άκρια. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, εισοδηματίες να έχουν καλύψει το 30% του εισοδηματός τους με αγορές προϊόντων και υπηρεσιών με πλαστικό χρήμα ή e-banking. Σε διαφορετική περίπτωση θα πληρώσουν πρόσθετο φόρο 22% επί της διαφοράς των λιγότερων αποδείξεων.